σου, Σπύρο. Γεια σου, Μαρία. Καλώς όρισες. Τι όμορφα που νιώθω. Καλώς σε βρίσκω. Καλώς όρισες. Πόσο εσύ είναι αυτός ο χώρος. Μ' αρέσουν όλα αυτά. Το ξέρω. Το ξέρω, μα είσαι τι νούμερο είπαμε, σε πειράζω. Το νούμερο 3. Μάλιστα. Ο αριθμός 3, λοιπόν, είναι ο αριθμός του διαλογισμού, του εγκεφάλου, ο αριθμός ευζήν, γι' αυτό είσαι και... Και του εξωστρεφούς τύπου, έτσι. Καλά, εσύ τώρα μην παίρνεις και όρκο. Είσαι επιλεκτικά εξωστρεφής. Στο προφίλ σου είδα ότι είσαι άνθρωπος των μακροχρόνιων σχέσεων. Καλά, είσαι απίθανη. Μόνο μακροχρόνιες σχέσεις έχω κάνει. Δες το. Γι' αυτό έχω κάνει και λίγες. Ακριβώς. Τρεις πολύ σημαντικές, πάλι τρεις. Πάλι τρεις. Θα έχεις αναπάντεχο εισόδημα, ακόμα και από τυχερά παιχνίδια, γι' αυτό να δοκιμάσεις την τύχη σου. Έχω μπει σε όλα τα καζίνο του κόσμου, αλλά δεν έχω παίξει ούτε μισό ευρώ. Έχεις κάνει έγκλημα. Που δεν έχω παίξει. Βεβαίως. Από πά. Για να ξεκινήσουμε. Τάσεις φυγής και εξαπάτησης δίνουν οι αριθμοί. Όχι ότι δεν σου είναι γνώριμο αυτό. Και εσύ έχεις αγάπη για όλους. Είσαι καθαρή ψυχή, Σπύρο. Και βλέπω, όχι μόνο σε ερωτικό επίπεδο δίνεις την ψυχή σου. Την έχεις δώσει σε συγγενείς, σε φίλους, σε συνεργάτες. Και πολύ εξαπάτηση, φίλε μου. Πολύ αχαριστία. Κάτι που σαν σκηνικό θα επαναληφθεί. Θα επαναληφθεί, αλλά έχεις μεγαλύτερη προστασία. Και γι' αυτό θα σου πω ότι μέχρι τις 11 πρώτου, με τρεις άσους εδώ, οι αριθμοί θα σου επηρεάσουν θέματα οικογενειακής φύσεως και σε θέλω πιο λογικό σε θέματα ακίνητης περιουσίας. Τα επόμενα γενέθλιά σου, η προσωπική σου πρωτοχρονιά είναι 26 πρώτου, οπότε μετράμε λίγο καιρό, θέλω να προσέξεις τις οικογενειακές σου σχέσεις. Θέλω να προσέξεις κάποια ηλικιωμένα άτομα που αγαπάς. Θέλω να προσέξεις περισσότερο τον εαυτόν σου. Θα γίνουν ξαφνικές αλλαγές, Σπύρο, το 21. Ναι. Αυτό είναι ωραίο στη ζωή. Οι αλλαγές. Θα έχεις, αν θέλεις μου λες, ένα συγκεκριμένο όραμα το οποίο θα το επεκτείνεις. Το 2021 θα σου διδάξει περισσότερο να μάθεις τι αξίζεις. Θα βγεις νικητής. Θα δικαιωθείς επιτέλους σε κάποια πράγματα και θα δώσεις πληρωμένες απαντήσεις. Πολύ ωραία. Έρχεται περισσότερη ισορροπία και αρμονία στη ζωή σου. Έχεις δώσει αγάπη σε ευχάριστους ανθρώπους. Όντως. Είσαι ταλαιπωρημένος. Δείχνει η ενέργειά σου στον έρωτα. Αλλά θα δικαιωθείς. Εγώ θα το πω γιατί πιστεύω, συμπάθαμε. Ο Θεός, η ζωή, το σύμπαν, να σου επιστρέφει όλα όσα έδωσες και δεν πήρες. Και θα σου επιστρέψει γενναιόδωρες δόσεις αγάπης. Είπες ωραίο πράγμα τώρα, γιατί εγώ πιστεύω στις ενέργειες του σύμπαντος. Τις ανεξερεύνητες. Το ξέρω. Τις οποίες ο κόσμος τις λέει Θεό. Είμαι εντελώς εκτός θρησκειών. Γι' αυτό άλλο νιώθω αυτό. Πολύ. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτή την ιδέα. Γιατί είναι ιδέα. Για μένα Θεός είναι 3 α. Η αγάπη, η αλληλεγγύη και η αλήθεια. Άμα έχεις αυτές τις 3 μεγάλες αξίες, δεν σου χρειάζεται κάτι άλλο. Όταν αγαπάς τον εαυτό σου, νιώθεις μεγαλύτερη προστασία. Ναι. Σίγουρα. Πιστεύεις ότι τον αγαπάς όσο σου αξίζει. Μπορεί και όχι. Όχι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι αυτή τη χρονιά θα διδαχτείς περισσότερη αγάπη για το Σπύρο. Μέσα από τις δοκιμασίες θα βγεις πιο δυνατός και τώρα ήρθε η ώρα να σου δώσω τη δική μου δύναμη. Για να δούμε η δύναμη μου στο αριστερό σου χέρι, τι θα σου κάνει, τι θα αποκαλύψει. Αλφα Φι. Ποια είναι η Άννα και ποια είναι... Άννα. Άννα.
η μόνη Άννα που αγαπώ πολύ είναι η φόν σου. Δεν έχω στην οικογένειά μου Άννα. Η Πέτρα έχει αποκαλύψει κάποια ψηφία. Ένα θήτα, το βλέπεις και μόνο σου με γεννημένο μάτι. Ναι. Έχει, σε έχει στιγματίσει. Να το, είναι ξεκάθαρο. Και ένα τεράστιο έψιλον που μέσα από αυτό ξεπηδά ένα τεράστιο χ. Η αδελφή. Γάμα. Να το, ξεκάθαρο. Το γάμα κι αν είναι. Το γάμα κι αν είναι. Ένα κάπα που είναι λίγο στεναχωρημένο. Θα έχεις την ευκαιρία να αποκαταστήσεις τη σχέση σου με αυτό το κάπα. Ναι. Πάει κάπου το μυαλό σου. Ναι, σε φιλική. Σε φιλική. Επαφή. Παρεξήγηση έγινε. Και να πει τι θέλει από σένα. Αρπακτική διάθεση βλέπω. Το πει δεν ξέρω. Θα προσέχεις. Το πει θα μπορούσε να είναι και επίθετο. Βεβαίως. Α, εντάξει. Οπότε ναι, είναι κατάλαβα, αυτό που εντάξει. Κατάλαβες. Δεν μου αρέσει για σένα. Και αν το πει έχει όνομα Α. Α έχει. Ευχαριστώ. Μακριά. Μακριά. Ούτε καν. Συνέχισε απλά έτσι. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Να είσαι ο εαυτός σου. Και σε όποιον αρέσεις, αρέσεις. Και όποιος μας κατάλαβε, με κατάλαβε. Μ' αρέσαν όλα αυτά. Αλήθεια. Χαίρομαι.